εδώ είμαστε. Πάμε να φτιάξουμε ένα φανταστικό γλυκό. Σας το είπα και πριν. Όλο το καλοκαίρι, μία φορά να το φτιάξεις, όλο το καλοκαίρι θα το φτιάχνεις αυτό. Όποιος δοκιμάζει, θα σου ζητάει συνέχεια. Από κάτω η βάση του είναι βάση μοσαϊκού σοκολάτα και από πάνω είναι φανταστικό σπιτικό παγωτό που γίνεται με τρία υλικά. Και από εκεί και πέρα, εσύ παίζεις και το κάνεις ό,τι γεύση θέλεις. Τι σου αρέσει, θέλεις να το κάνεις φιστίκι, θέλεις να το κάνεις μαστίχα, θέλεις να το κάνεις φράουλα. Το κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ σήμερα έχω κάνει παγωτό μπισκότο. Αυτό που σας αρέσει. Παγωτό κούκις. Αρέσει σε όλους. Είναι πανεύκολο. Τη βασική συνταγή είπαμε θα δείξω και θα πάμε παρακάτω τη ζωή μας. Θα το γαρνίρουμε με ό,τι μας αρέσει. Θέλω μόνο να το αφήσω γιατί η κατάψυξη εδώ δεν αποκλίνει συχνά και είναι λίγο, βλέπετε, είναι πολύ παγωμένο. Θα το αφήσω 5 λεπτάκια και θα πάω να ξεκινήσω τη συνταγή μου και θέλω να το κάνετε όλοι. Έρχονται γιορτές τώρα τον Μάιο, γενέθλια, η Ταύρη, φουλ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη βάση πρώτα. Θέλω λίγο βούτυρο. Μέσα βουτυράκι. Είναι και μαλακό τώρα εδώ με τα φώτα έχει λιώσει. Το βούτυρο σε μια κατσαρόλα. Δεν θέλω να πάρει τίποτα βράση, θέλω απλά να λιώσουν τα υλικά μου. Για να μπορέσω να τη φορμάρω την τούρτα παγωτό μοσαϊκό, να μπορέσω να τη βγάλω έτσι ωραία στο τραπέζι μου, χρειάζεστε μια φόρμα δαχτυλίδι. Εάν δεν έχετε φόρμα δαχτυλίδι, δεν θέλω να μου στεναχωριέστε, θα πάρετε ένα ωραίο ταψάκι, ένα ωραίο μπολ, αλλά μου το ντύσετε είτε με μεμβράνη είτε με λαδόκολα. Οπότε μόλις παγώσει, θα το κάνετε τσουπ, θα αφήσετε περιθώρια στη λαδόκολα, θα το τραβήξετε και θα το βγάλετε με χαρά. Λοιπόν, μέσα έχω βάλει βουτυράκι στην κατσαρόλα μου να λιώνει. Θα ρίξουμε μέσα. Το έχω και πολύ χαμηλά, ας το ανεβάσω μία. Εδώ. Μόλις λιώσει το βούτυρο, κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Είναι συνταγή για να κάνετε και μοσαϊκό ταυτόχρονα, εντάξει. Καλοκαίρι χωρίς μοσαϊκό δεν παίζει. Διατροφή ξεδιατροφή. Το μοσαϊκό είναι από τα γλυκά που αγαπάμε όλοι από τότε μέχρι σήμερα. Το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Θα το αφήσω λοιπόν να λιώσει καλά. Έλειωσε μια χαρά και τώρα θέλω. Θα βάλουμε μέσα μισό κουτί ζαχαρούχο. Ή θα πάρετε το μικρό το ζαχαρούχο, τα 200 γραμμάρια, ή το μεγάλο και θα χρησιμοποιήσετε το μισό κουτί. Μέσα θα πέσει το ζαχαρούχο και αυτό έτσι να λιώσει ωραία με τη ζέστη της κατσαρόλας. Είναι πολύ χαμηλά η κατσαρόλα μου, έτσι. Μέσα θα ρίξω 4 κουταλιές της σούπας κακάο, κοφτές, όταν λέμε κοφτές, εννοώ όχι ξέχυλες. 1, 2, 3. Και 1-4. Θα τα αφήσω έτσι ωραία να ανακατευτούν σωστά, να γίνει έτσι ένα ωραίο σκούρο μείγμα που τρώγεται και με κουτάλι, να λιώσει ωραία, καλά, καλά, καλά. Και πάμε στο επόμενο. Είναι πάρα πολύ απλή συνταγή, παιδιά. Και θα σκεφτείτε το εξής. Πόσο μου κοστίζει να πάρω μία τούρτα για 12 άτομα, γιατί είναι μεγάλη η φόρμα μου εδώ, έτσι. Είναι 28 η φόρμα μου, είναι πολύ μεγάλη. Πόσο μου κοστίζει και πόσο μου κοστίζει να φτιάξω αυτό το απλό γλυκό που θα το κάνω με τα χέρια μου και όταν το βγάλω το τραπέζι και το στολίσω όπως το στολίσω θα πάθετε όλοι σοκ. Ωραία, είναι σχεδόν έτοιμο. Πάμε στα μπισκότα μας. Θέλω λοιπόν μπισκότα από την Μπέρ, ό,τι μπισκότα θέλετε βασικά θα βάλετε, έτσι. Ό,τι μπισκότα θέλετε. Έχω εδώ την κουζινομηχανή μου, το πολυεργαλείο που κάνει τα πάντα. Και στο εξάρμα αυτό θα βάλω τα μπισκότα μου μέσα και θα τα ψιλοκόψω. Θέλω ψιλοκομμένα τα μπισκότα. Κάνω βάση για τούρτα, δεν θέλω κομμάτια μέσα. Όσο πιο ψηλά μπορείτε θα μου το κάνετε. Έτσι. Σαν αυτό το εξάρτημα που έχουμε εδώ, παιδιά, στην κουζινομηχανή, υπάρχουν άλλα 20 εξαρτήματα και υπάρχει και παγωτομηχανή για όποιον θέλει, έτσι. Πάμε. Εδώ πρώτα. Έσβησε, το έχω ανοιχτό μια ώρα. Καλά, καλά. Έτσι. Να λιώσει ωραία. Εντάξει, stop. Πάμε λοιπόν. Μία ακόμα. Ωραία. Ουψ. Εδώ στην άκρη. Και αυτό στην άκρη. Και μέσα στο ζεστό μείγμα ένα ωραίο ανακάτεμα. Θα γίνει όλο σκούρο σοκολατένιο. Βλέπετε δίπλα πώς το έχω. Όπως γίνεται η βάση αυτή. Σκούρα σοκολάτα θα σας θυμίζει. Καλό έτσι να μπουν όλα τα μπισκότα μέσα, να λιώσει καλά και αν δεν θα φάνε παιδιά, βάλτε μέσα και 2 κουταλιές κονιάκ, του πάει πάρα πολύ. Εάν θα φάνε παιδιά, μην βάλετε το κονιάκ. Αφήστε το μείγμα όπως είναι. Το αφήνω λοιπόν εδώ στο πλάι τώρα, το σβήνω και τελείως και το αφήνω πλάι. Πάμε να φτιάξουμε το παγωτό. Η βάση θα μπει μέσα στη φόρμα, ας τη βάλω κιόλας. Εδώ έχω φόρμα δαχτυλίδι, όμως είναι μικρότερη από αυτό εδώ. Εδώ έχω βάλει 28, είναι μεγάλη φόρμα. Εδώ είναι 24, είναι πιο μικρή.
Κανονικά θέλω 26 ή 28 εκατοστά για να γίνει μεγάλο, γιατί αυτά τα τρία υλικά που βλέπετε που θα κάνω το παγωτό μου θα γίνει μια τεράστια, μια μεγάλη ποσότητα κρέμας. Ωραία. Τι είναι αυτό εδώ, εδώ έξω είσαι. Έλα, μπράβο. Στρώστε το ωραία με υπομονή για να μην τρώω τώρα χρόνο εγώ να το στρώσω. Μου το στρώσετε παντού. Πάρει να γίνει μία λεπτή στρώση από σοκολατένιο μοσαϊκό. Πάμε. Τι θέλω για να κάνω το παγωτό μου. Το παγωτό αυτό το σπιτικό. Το παγωτό της μαμάς που λέμε, παιδιά. Κάτσε να ανεβάσουμε εδώ. Πρώτα λοιπόν θέλω μία φυτική σαντιγή. Ό,τι σαντιγή, ό,τι κρέμα έχετε, μία φυτική κρέμα. Ό,τι κρέμα έχετε μπορείτε να βάλετε. Απλά με τη φυτική γίνεται πιο αφράτο και κρατάει πιο μαλακό το παγωτό. Αλλά ό,τι κρέμα έχετε μπορείτε να βάλετε. Μην αγχώνεστε και λέτε, α, δεν βρίσκω αυτό, δεν βρίσκω εκείνο. Με ό,τι φυτική κρέμα θέλετε το κάνετε. Μόνο μην πάρετε γλυκιά φυτική κρέμα. Δεν θέλω, γιατί μερικές φυτικές έχουν ζάχαρη μέσα, δεν θέλω γλυκιά. Θέλω να είναι ουδέτερη. Πάμε. Αυτό λοιπόν θα μου το χτυπήσετε τώρα να αφρατέψει. Πάω πιο μακριά. Να αφρατέψει περίπου για 2 λεπτά. Μετά, σιγά σιγά θα αρχίσω να ρίχνω μέσα το ζαχαρούχο μου. Όλο αυτό το λίγο μείγμα στο τέλος θα γεμίσει την κανάτα του μπολ μέχρι πάνω. Γι' αυτό χρειάζομαι μια δυνατή κουζινομηχανή. Θέλω καλό χτύπημα. Πολύ καλό χτύπημα. Έχει πλανητική κίνηση και το πιάνει γύρω, γύρω, γύρω. Θα βάλουμε μέσα και το ζαχαρούχο, σε πιο χαμηλή ταχύτητα όμως. Για να μην χτυπώ τώρα πάρα πολύ ώρα, παιδιά. Αυτό θα χτυπιέται περίπου 5 λεπτά, έτσι. Για να μην τρώμε χρόνο να σας χτυπάω, θα χτυπιέται 5 λεπτά. Μετά θα αρχίσουμε σιγά σιγά, μόλις ανακαλυφθεί πολύ καλά, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ρίχνουμε μέσα σε χαμηλή ταχύτητα αυτή τη φορά το ευαπορέ. Μην αλλάξετε τίποτα σε αυτή τη συνταγή, να την κάνετε όπως σας τη λέω. Είναι πραγματικά... Έλα το κορίτσι μου. Μείνω μακριά. Πες το. Θα πάω από την άλλη πλευρά τώρα. Από την άλλη μεριά θα πας τώρα. Το βλέπω από μακριά έτσι που όταν η τούρτα και λέω νάτα. Εδώ είμαστε. Αχ, πως κοβολάει αυτός ο χώρος, παιδιά, εδώ. Λίγο η σοκολάτα, λίγο τα μπισκότα. Και θέλω να δείξω κάτι άλλο στα παιδιά. Μόλις το χτυπήσω, Ελένη μου, εκείνο το μείγμα, θέλει χτύπημα γύρω στα 8 με 10 λεπτά. Όταν χτυπιέται, εγώ το χτύπησα στον προηγούμενο κάδο, έτσι. Αυτός είναι ο κάδος που έρχεται όταν παραγγείλετε το μίξερ. Αυτός είναι ο κάδος που θα σας έρθει, ανοξείδωτος κάδος που δεν σπάει. Αυτό λοιπόν το χτύπησα πάρα πολύ ώρα και κοιτάξτε που έφτασε. Έφτασε περίπου στα 3 τέταρτα. Το δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι παγωτό, μπορώ ναι. Μπορώ να πάρω ένα κουτάλι, να πάρω μια κουταλιά για μπορείς, να σκάσω. Μπορείς. Απλά ακόμα. Κοίτα να δεις πως είναι. Το έχω μέσα στην κατάψυξη μία ώρα. Κοίτα να δεις πως είναι. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Μόλις περάσει μία ώρα στην κατάψυξη και αρχίσει και σταθεροποιείται. Το βλέπεις απ' έξω παγώνει και μέσα είναι μαλακό. Το δω πάλι δεν χαλάει. Περίμενε. Η γεύση έχει σημασία. Δεν έχει τελειώσει. Θα δεις τη γεύση αμέσως. Σου δώσω εγώ ένα κουτάλι. Με κρατάει δεμένη, παιδιά μου, με κρατάει δεμένη. Μετά από 10 λεπτά. Μακριά, μακριά. Όχι, πλάκα κάνω. Θα βγάλουμε μετά από 8-10 λεπτά περίπου το κάδο αυτόν και θα έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο. Θα το βγάλω τώρα από μέσα και θα βάλουμε αυτό εδώ να ξαναχτυπηθεί μία φορά για να διαλυθούν τυχόν κρυσταλάκια που έχουν δημιουργηθεί από το πάγωμα, παιδιά. Και μετά από το χτύπημα που θα κάνω περίπου 3-4 λεπτά δυνατά, γι' αυτό λέω χρειάζομαι μια δυνατή κουζινομηχανή, θα γίνει ένα αφράτο φανταστικό μεταξένιο και βελούδινο μείγμα. Πάμε. Θα το κάνω μία δυνατά και θα το σταματήσω. Θα γίνει σαν μετάξι η κρέμα, Ελένη μου. Και μετά μπορώ να τις βάλω μέσα ό,τι θέλω. Θέλω να βάλω μέσα γεμιστά, θέλω να βάλω φιστίκια, θέλω να βάλω μπαστίχα, φράουλες, ό,τι μου αρέσει. Εσύ μυρίζει πολύ ωραία. Τι έχεις βάλει μέσα στην κρέμα σου? Μαμαδίστικο παγωτό μυρίζει. Ρε παιδιά, ξέρετε τι ωραία που μυρίζει το παγωτό της. Πραγματικά μυρίζει παγωτό, παγωτό. Πραγματικά είναι μια μαγεία αυτή η μυρωδιά που μου έρχεται. Θα το κρέμα τώρα. Ωραία, δεν ξέρω. Δηλαδή, θέλω να δούνε πώς γίνεται. Είδες πόσο βοηθάει και το... Μου δώσεις μια κουταλιά. Θα σου δώσω τώρα. Θα πέσω κάτω. Θα σου δώσω τώρα. Θα σου πίσω, θέλει υποθυμίσω. Θα σου δώσω, θα σου δώσω. Θέλω να δουν πώς γίνεται, βλέπετε, γίνεται πιχτό. Τσιχλωτό. Τσιχλωτό. Σαν... Αλλά θέλει 5 λεπτά για χτύπημα, παιδιά, μην το ξεχάσετε, θα μου το χτυπήσετε για 5 λεπτά. Για να φρατέψει καλά και μετά θα μείνω, το ρίξω. Θα μείνω, Χριστιανή μου, εδώ. Θα μείνω, λιποθυμώ. Βγάλε μια κουτάλα και δώσ' μου να πάρω μια κουταλιά να φύγω. Πάρε μια κουταλιά. Κάτω, τι μυρωδιά είναι αυτή. Παγωτάκι. Δηλαδή σε άλλη περίοδο της ζωής μου θα ανησυχούσα, θα έλεγα πάλι μυρίζω. Είναι η γεύση του σπιτικού παγωτού, βρέπει, με αυτό γαλώσα μόλι. Με το σπιτικό παγωτό το θεϊκό. Ρε Αργυρό,
Λοιπόν, ακούστε, και να μην καταφέρετε να κάνετε την τούρτα, λέω εγώ τώρα, πες δεν το έχεις, δεν έχεις χρόνο. Κάντε το παγωτό, παιδιά, ένα παγωτό, μα αυτό λέμε. Αυτό λέμε, που δεν είναι τίποτα. Παγωτό, παγωτό. Έτσι, που δεν είναι τίποτα να το κάνεις. Είναι τόσο απλό. Εσύ, Αργυρούλα, έτσι μαλακό, όπως είναι έτσι. Που μου κρατήσεις λίγο σε ένα κρούλα, να πάρω σε ένα μπουλάκι, λίγο έτσι. Θες και εσύ, φίλε μου, εσύ θέλεις, Στασούλη μου, πώς είσαι. Προσέχεις τη διατροφή. Θα το βάλετε μέσα από πάνω. Σε διαφέρουν οι καλές εμφανίσεις φέτος το καλοκαίρι στην παραλία, α, βλέπω. Τέλεια. Εδώ, δεν θα μπει από ανάγκη, πάνω όλο. Είσαι αδύνατος. Ελενίτσα, θα μπει από πάνω. Ό,τι πεις, αστέρι μου. Ένα μπολάκι δύο. Το βάζω να παγώσει, μη μου σε αναχωριέσαι, όλο εδώ το έχουμε. Δικό σου θα είναι. Το βάζουμε να παγώσει στην κατάψυξη μέχρι να σταθεροποιηθεί. Τώρα είναι και μαλακό και είναι ώρα να κόψω. Γι' αυτό πριν κόψω θα γαρνίρω. Έχω καραμελώσει λίγα φουντούκια με λίγη ζάχαρη. Στο τηγάνι μου έβαλα λίγη ζάχαρη. Τι ψάχνει. Πού είναι, ρε, παιδιά, τα μικρά μπολ. Εδώ από κάτω. Τα μικρά μπολ θέλει. Παιδιά, εδώ δεν έχει μικρά μπολ. Ρε παιδιά, πού πήγαν τα παιδιά. Ήξερα καλέ που είναι. Τα είχαμε και μπολ σήμερα. Α, έλα. Άνοιξε εδώ. Άνοιξε εδώ. Προσέχε το κεφάλι σου. Ένα. Ναι. Εδώ είμαστε. Σπάστε έτσι μπολικά από πάνω. Αν θέλετε, τα βάζετε έτσι. Απλά το κάνει λίγο πιο. Και κροκάντε. Και μετά βάζετε μπικό, το είπαμε ό,τι θέλετε, έτσι. Ωραία, άστο αυτό τώρα, δεν θα βάλω άλλο. Και στο τέλος, λίγο πριν σερβίρετε. Εσύ το παγωτό σου είναι συγκλονιστικό. Μα αφού το είπα, είναι μαμαδίστικο παγωτό, ρε παιδί μου. Αυτό που αρέσει σε όλους. Πού το έβαλες καλέ από εκεί που έβγαλες, από εδώ. Εδώ, 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 εδώ. Πάρε από εδώ, πάρε από εδώ. Από πάνω θα ρίξετε ζεστή σοκολάτα. Ένα λεπτάκι πριν σερβίρετε θα το κάνετε αυτό. Θα ρίξετε πάνω ζεστή σοκολάτα και αυτή έρχεται και παγώνει, παιδιά. Θα παγώσει τώρα, θα γίνει σαν στρατσιατέλα, θα γίνει. Θα σκάει στο δόντι. Φτιάξτε το όλοι, θα δείτε τι έχει να γίνει στην οικογένεια, έτσι. Τώρα δεν έχουμε γνωστούς και φίλους στο σπίτι, αλλά είναι πραγματικά μία φανταστική σπιτική τούρτα του ονείρου. Πω, σας λέω τώρα, τώρα λέμε αλήθειες, ρε παιδιά. Δεν λέμε ψέματα ποτέ. Αλήθειες λέω πάντα. Πάλι, εκτός από το γάλα, τι του βάλες και το χτύπησες και σου βγήκε έτσι ωραίο. Άκου να δεις τι βάζεις. Η γεύση από πού είναι. Η γεύση έρχεται. Γι' αυτό λέω μη μου τα αλλάζετε. Και μου πείτε, αν δεν βάλω το ζαχαρούχο, τι να βάλω. Το ζαχαρούχο τι είναι, βρε παιδιά, είναι γάλα με ζάχαρη. Αντί να βάλει γάλα με ζάχαρη, θα βάλει ζαχαρούχο, εντάξει. Λοιπόν, μία φυτική σαντική είπαμε και ένα ευαπορέ. Αυτά τα τρία απλά υλικά. Τώρα, χωρίς πλάκα, δεν παίζεται. Μα αφού λέμε ότι είναι φανταστικό. Είναι πολύ ωραίο. Να το φτιάξετε όλοι, θα βγάλω και μία κομμάτα, Ελενάκη. Πάστε από πάνω έτσι μπόλικη, καραμελωμένο φουντούκι εδώ να γίνει χαμός. Δωράκο μου, θα κόψω το κομμάτι. Σου φέρω. Εδώ, πάμε να κόψουμε το κομμάτι. Δεν μου λες, πρέπει να ρίξω τίποτα άλλο από πάνω, λίγο από εκείνη τη σοκολάτα τη λιωμένη, ας πούμε, να μην το πειράξω, η γεύση του είναι εγκλονιστική. Μπορείς να ρίξεις σοκολάτα λιωμένη, αλλά θα μπορούσες να πεις και ένα κομμάτι παγωτού έτοιμο. Κατάλαβες. Εδώ στο έχω έτοιμο. Με το από κάτω και το από πάνω. Και από αυτό, κάτσε να πάω να δώσω το πρώτο μπολάκι. Έτσι, για να βγάλουμε ένα ωραίο κομμάτι. Και φτιάξτε το όλοι. Περιμένω σχόλια. Θέλω να το φτιάξετε όσοι έχετε κάτι στο σπίτι, μια γιορτή, ένα κυριακάτικο τραπέζι. Φτιάξτε το και γράψτε όλοι τι νιώσατε στην πρώτη μπουκιά από αυτό το θεϊκό, φανταστικό, σπιτικό, υπέροχο γλυκό. Το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Και Θοδωράκη, βλέπεις από πάνω η σοκολάτα. Λενιό, κοίτα από πάνω η σοκολάτα. Που έχει παγώσει, τη βλέπεις? Με τη βλέπω και τη νιώθω. Και η γεύση δεν υπάρχει. Δηλαδή... Να το φτιάξετε όλοι. Ουπς. Παιδιά, και έτσι μαλακολιωμένο το παγωτό, σας λέω ότι και αυτό μαγικό είναι. Γιατί η γεύση είναι αυτή που μετράει. Δεν έχει σημασία αν είναι σκληρό ή αν είναι μαλακό. Σ' αρέσει η γεύση του παγωτού που κάναμε? Πολύ. Ακριβώς όπως τα λες. Αργυρούλα μου, να κόψω και από εκεί ένα κομματάκι. Εδώ. Να έχω λίγο εικόνα. Λου. Πόσο καιρό σε περίμενα. Από εδώ να κόψεις κομματάκι. Δικό σου είναι. Εδώ κορίτσι μου, έλα. Μήπως το κάνω στα παιδιά. Μα αυτό σου λέω, στα παιδάκια. Έλα, πάρε εσύ εδώ. Ευχαριστώ, Αργυρούλα μου. Για να τα βάλω μέσα, γιατί τα πλύνω πρώτα τα χέρια. Πρώτα τα πλένω, μετά βάζω το πολυμαντικό και μετά μπαίνουν στο γάντι. Τραβάω, 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 γίνονται ένα μετά. Το χέρι με το γάντι. Πες μου, δεν είναι φανταστικό? Κράτσα κουτσά. Είδες τι ωραίο που είναι? Έχει τρομερές υφές, γι' αυτό σας λέω να φτιάξετε. Σπιτικό, απλό, οικονομικό και θεϊκό. Όλο το καλοκαίρι θα υπάρχει στην κατάστασή σας. Άμε. Και το βάζεις και σε ό,τι φόρμα θέλεις εσύ. Μπορείς να το κάνεις μακρόστενο και να το κόβεις έτσι. Τέλειο. Φετούλες. Άμε. Γεύση έχει σημασία. Έλα, πάρε παιδί και μου. Λίγο χαρτάκι να σκουπιστείς. Τι να σκουπιστώ, μου τρέχουν τα χάλια. Ας φάω ένα ακόμα. Πω, παιδιά μου, τι ωραίο πράγμα ήταν. Όχι, αυτό σήμερα. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Χαίρομαι που σου άρεσε. Χαίρομαι που σου άρεσε. Βοηθάει να έχουμε και ένα καλό μηχάνημα να χτυπάει, έτσι. Η κουζινομηχανή χτυπάει πολύ δυνατά
Και στο δεύτερο χτύπημα παίζει ρόλο. Στο πρώτο όχι και τόσο. Στο δεύτερο χτύπημα όμως θέλω να μου το χτυπήσετε πολύ. Θα δείτε, θα ανέβει ο κάδος, θα γεμίσει μέχρι πάνω.